Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση παράνομη μεταφορά και νομιμοποίηση μεταναστών στην Ιταλία έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοκτικέ αρχέ. Ένα αρωματοπολείο στη Ρώμη λειτουργούσε υπό τη μορφή βιτρίνα για τι δραστηριότητε του κυκλώματο που αποτελείται από τουλάχιστον 38 άτομα, όσα και οι συλληφθέντε μέχρι στιγμή. Πρόκειται για 25 πολίτε Ερυθρέα, 12 Αιθιοπία και έναν Ιταλία. <Σιουσία> <Σιουσία> Προφανώ και αυτό το σύστημα ήταν πιο ακριβό, παρέχοντα μεγαλύτερη ασφάλεια από τον συνήθι τρόπο διακίνηση με τι βάρκε. Το τίμημα είναι υψηλότερο και κινείται μεταξύ 10.000 δολαρίων έω και 15.000 δολαρίων για κάθε επιχείρηση. Infatti, si parla di cifre oscillanti tra i 10 15.000 dollari per ciascuna di στο κατάστημα αρωμάτων βρέθηκαν 526.000 ευρώ και 25.000 δολάρια, όπω και ένα πλήρη κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα μελών του κυκλώματο. Τα στελέχη του φρόντισαν ακόμη και για την ομιμοποίηση των μεταναστών μέσω εικονικών γάμων, πολλοί εκ των οποίων φέρονταν να έχουν γίνει ακόμη και πριν καν πατήσουν το πόδι του σε ιταλικό έδαφο οι μετανάστε.